τον κόδωνα του κινδύνου ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα μπορούσαν να χρεοκοπήσουν από την 1η Ιουνίου, έκρουσε η Υπουργός Οικονομικών της χώρας μέσω επιστολής που απέστειλε στο Κογκρέσο. Η Τζάνετ Γιέλεν τονίζει ότι αυτό είναι πιθανό να συμβεί εάν οι νομοθέτες δεν αυξήσουν ή αναστείλουν τη δανειοληπτική αρχή της χώρας πριν από τότε και αποτρέψουν αυτό που θα μπορούσε να εξελιχθεί σε παγκόσμια οικονομική κρίση. Η Γιέλεν προέτρεψε τους ηγέτες του Κογκρέσου να προστατεύσουν πλήρως την πίστη των Ηνωμένων Πολιτειών, ενεργώντας το συντομότερο δυνατό για να αντιμετωπίσουν το όριο των 31,4 τρισεκατομμυρίων δολαρίων στη νόμιμη δανειοληπτική τους αρχή. Πρόσθεσε ότι είναι αδύνατο να προβλεφθεί με βεβαιότητα η ακριβής ημερομηνία για το πότε οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ξεμείνουν από μετρητά. Έχουμε μάθει από προηγούμενα διέξοδα ορίων χρέους ότι η αναμονή μέχρι την τελευταία στιγμή για την αναστολή ή την αύξηση του ορίου χρέους μπορεί να προκαλέσει σοβαρή βλάβη στην εμπιστοσύνη των επιχειρήσεων και των καταναλωτών, να αυξήσει το βραχυπρόθεσμο κόστος δανεισμού για τους φορολογούμενους και να επηρεάσει αρνητικά την πιστοληπτική ικανότητα των ΗΠΑ, αναφέρει στην επιστολή της. Τον Ιανουάριο η Γιέλεν είχε στείλει μία ακόμα επιστολή στους ηγέτες του Κογκρέσου, δηλώνοντας ότι το τμήμα της είχε αρχίσει να καταφεύγει σε έκτακτα μέτρα για να αποφύγει μια χρεοκοπία της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.